Ηλικιωμένος άντρας αυτοκτόνησε δια απαχωνισμού στο σπίτι του στο κέντρο της Καβάλας στη συνοικία του Αγίου Νικολάου. Τον αυτόχειρα βρήκε η κόρη του, η οποία και ειδοποίησε άμεσα τις πρώτες βοήθειες αλλά και την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Άντρας περίπου στα 65 ετών απαχωνίστηκε το βράδυ της Τρίτης σε διαμέρισμα στην οδό Αγίου Νικολάου, όπου διέμενε περίπου ένα μήνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες ωστόσο των κατοίκων αλλά και των ιδιοκτητών καταστημάτων της περιοχής, δεν φαίνεται να είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα, ενώ το ένα τσάνελ εντόπισε και το σπίτι του. Ήταν μια κυρία εδώ πέρα, έφυγε κλαίγοντας από εδώ πέρα, έφυγε μετά η αστυνομία και μετά ανακαλύψαμε ότι κάποιος αυτοκτόνησε. Παρατήρησες, ας πούμε, ότι ο συγκεκριμένος κύριος είχε κάποια σχολικά προβλήματα και πριν πόσο καιρό ήρθε? Έχει ένα μήνα που μετακόμισε εδώ και φαινόταν ήσυχος και ευγενικός. Τώρα κάτι άλλο δεν ξέρω. Ήταν αλλοδαπός ή από την Ελλάδα? Ρωσοπόντιος πρέπει να ήταν. Δεν σου έδειξε, ας πούμε, κάποια στοιχεία ότι μπορεί να έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα? Όχι, δεν φαίνονταν. Έτσι χαμογελαστός, περνούσε από εδώ, χαιρετούσε, αλλά... όλα ήταν εντάξει. Σύμφωνα με μαρτυρίες των περιοίκων, πίσω από την ιστορία του άτυχου ηλικιωμένου, δεν αποκλείεται να υπάρχει και υπόνοια εγκληματικής ενέργειας, ενώ σύμφωνα με τον αιτιοδικαστή της Κομωτινής, όπου μεταφέρθηκε η σωρός του, το αιτιοδικαστικό πόρισμα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Δεν έχω κάνει ακόμα νεκροψία, νεκροτομή, αύριο θα γίνει, δεν μπορώ να σας πω τίποτα.